Σε αυτό το χώρο μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε γήπεδο ποδοσφαίρου. Σήμερα είναι μια απέραντη έκταση γεμάτη μπάζα, παλιά στρώματα, ξερούς φοίνικες και κάθε λογής σκουπίδια. Αυτή ήταν η μοίρα του γηπέδου του Παντοκράτορα στη Ζάκυνθο εξαιτίας της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης από τις αρχές. Τόνοι από αδρανή υλικά αλλά και επικίνδυνα σκουπίδια και πλαστικά συγκεντρώνονται καθημερινά σε μια έκταση με μήκος τουλάχιστον 70 μέτρα, δημιουργώντας εστία μόλυνσης αλλά και φωτιάς. Συγκεκριμένα, εδώ και δύο χρόνια μπήκε μια πυρκαγιά η οποία θα έφτανε μέχρι το, έφτασε μέχρι τον ΟΤΕ. Εκεί ήρθε η πυροσβεστική, εκεί είχε φτάσει όταν ήρθε η πυροσβεστική την οποία την καλέσαμε. Και ως εκθαύματος εγκλήτωσε και το σπίτι αυτό που είναι πάνω στη ράχη. Εμείς σταθήκαμε εκεί την ημέρα τυχεροί και λέω εγώ στο δικό μου το, στο δικό μας το σπίτι, διότι ήταν βοριάς. Αν ήταν νοτιάς, αρχόταν η φωτιά προς τα εκεί. Στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, με αποτέλεσμα κάθε ιδιώτης να αδειάζει μπάζα κυριολεκτικά όπου θέλει. Έρχονται και από το Δήμο, αλλά έρχονται και οι ιδιώτες. Εδώ ήρθανε με την προοπτική πως είναι προσωρινά. Έτσι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δεν με πείθουν πλέον. Είμαι σε τέτοια ηλικία που δεν πείθουμε από κανέναν και για τίποτα. Κάτοικοι της περιοχής έχουν απευθυνθεί στις αρχές ζητώντας να απομακρυνθούν τα μπάζα από το γήπεδο, ωστόσο η απάντηση που λαμβάνουν είναι πως πρόκειται για προσωρινή λύση. Οι ίδιοι πάντως ανησυχούν για ενδεχόμενο ξέσπασμα φωτιάς, όπως συνέβη άλλωστε πριν 2 εβδομάδες. Δεν κοιμάμαι ήσυχα. Για ποιο? Γιατί αν πιάσει μια φωτιά εκεί είναι από πάνω μας. Οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση στο Δήμο να κλείσει το χώρο του παλιού γηπέδου ώστε να μην επιτρέπεται να αναποτίθενται εκεί σκουπίδια και αδρανή υλικά, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, καθώς φοβούνται ότι μία ακόμη πυρκαγιά στην περιοχή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.